θύμισε Γιάννης Αντετοκούνμπο. Great time inside. Parker to Giannis. The Bucks are alive. Brogdon with the left. Tipped up and in. Giannis with five seconds to go. Great time. Λοιπόν, συνεχίζονται κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, τόσο τα βιντεάκια όσο και τα έργα τέχνης. Εμπνέονται βεβαίως. Η Άρτεμις Μάντι είναι μαζί με τον καλεσμένο μας. Ο Σέιμ 84 είναι και πάλι μαζί μας. Καλημέρα και στους δύο. Και έλεγα νωρίτερα, Άρτεμις, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί βεβαίως να εμπνέει, να παραδειγματίζει και, εν πάση περιπτώσει, να φέρνει με κάθε ευκαιρία καλά νέα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πηγή έμπνευση για χιλιάδες νέους, τόσο εντός του αθλητισμού όσο και εκτός αυτού του χώρου, αποτελεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έχει γίνει γνωστός σε όλους πια και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για το αθλητικό του ταλέντο. Τώρα πια γίνεται και έργο τέχνης, σε συνέχεια του γκράφιτι που είχε φτιάξει ο ίδιος ο Σέιμ 84 στο χώρο που ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα, τα μπασκετικά. Έρχεται ένα νέο γκράφιτι που έφτιαξε ο ίδιος ο Σέιμ 84. Με αφορμή τη συμμετοχή του στα παιχνίδια στο NBA. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πει πώς του ήρθε η ιδέα να φτιάξει και το δεύτερο γκράφιτι για το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εμείς βλέπουμε πλάνα και από το πρώτο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Η ιδέα ήταν τελείως αυθόρμητη. Ήταν με αφορμή τα παιχνίδια του στα play-off. Και το σκεφτόμασταν, κάναμε κάποιες συζητήσεις, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να το στηρίξουμε και εμείς από μεριάς μας όσο μπορούμε. Και σκεφτήκαμε να φτιάξουμε αυτό το έργο. Είναι ένα καινούριο γκράφιτι. Με θέμα την υποστήριξή μας, ό,τι και αν γίνει στα play-off, είτε προχωρήσει είτε όχι, για μας είναι σαν να είναι πρωταθλητής πλέον στο NBA. Και είναι μέσα στην αυλή. Μέσα στην αυλή σχολείου. Είναι στην αυλή σχολείου, ναι. Και είναι στην επιφάνεια του γηπέδου. Πώς έχουν αντιδράσει τα παιδιά, οι μαθητές? Έχουν ενθουσιαστεί όλοι, οι μαθητές και οι καθηγητές. Ήρθαν και το βγάζανε φωτογραφία από το πρωί. Δηλαδή από την ώρα που το έχουν δει έχουν όντως ξετρελαθεί. Πόσο καιρό... Έχουμε να περιμένουμε και άλλα. Έλα, Άρτεμις, ναι. Ναι. Αν έχουμε να περιμένουμε και άλλα και πόσο καιρό του πήρε, πολύ ενδιαφέρον, καθώς η ιδέα τους ήρθε τελευταία στιγμή και τελευταία στιγμή κυριολεκτικά την υλοποίησαν όσο βρισκόταν σε εξέλιξη ο αγώνας. Ακριβώς αυτό. Αυτός ο τείχος έγινε το βράδυ και με τη συνεργασία του Θάνου Φωτακόπουλου, που είναι φωτογράφος το παιδί και filmmaker, έκατσε όλο το βράδυ την ώρα του αγώνα και το ετοίμαζε για να είμαστε έτοιμοι με το που λήξει ο αγώνας να το ανεβάσουμε. Οπότε μας πήρε 2 ώρες. Έχουμε εξελιχθεί, έχουμε εξελίξει την ταχύτητά μας. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Μάλιστα. Και στην ερώτηση, άμα έχετε να περιμένετε κι άλλα, δεν σταματάμε. Κάνουμε τοιχογραφίες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε αρκετά χρόνια στη σκηνή αυτή των τοιχογραφιών. Οπότε συνεχίζουμε και θα σας ενημερώνουμε όσο μπορούμε. Και θα είμαστε εδώ να σας περιμένουμε και να παρουσιάζουμε και να γνωρίζουμε όλα όσα φτιάχνετε, όλα αυτά τα έργα τέχνης, στο σχολείο της Καλλιθέας, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, το νέο μιούραλ που αποτυπώνει το Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Σέιμ 84. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Άρτεμις Μάντι, η συνάδελφος, μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία συνεχίζεται και ένα φανταστικό βέβαια αποτέλεσμα που μας αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τα νέα που μας